Ευρωπαίων για το χρέος και τα πλεονάσματα και τη συμβιβαστική λύση που προτείνει η Κομισιόν και ο ESM. Άκη. Καλησπέρα Πάνο. Έχουμε πράγματι σε εξέλιξη από ό,τι φαίνεται ένα θρίλερ στις Βρυξέλλες και κυρίως το οποίο φαίνεται να εντοπίζεται κυρίως στο ζήτημα του χρέους. Και αυτό διότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της η ΕΡΤ, δύο πράγματα συμβαίνουν στο τραπέζι γύρω από το οποίο κάθονται οι Υπουργοί Οικονομικών. Το πρώτο είναι ότι υπάρχει μία πλευρά, οι Ευρωπαίοι κυρίως, οι οποίοι προτείνουν η Ελλάδα να συνεχίσει να έχει στόχους για υψηλά πλεονάσματα και μετά το 2018 και η αναδιάρθρωση χρέους που θα προσφερθεί στην Ελλάδα να είναι χαμηλή. Και υπάρχει και η πλευρά, λένε οι ίδιες πληροφορίες του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το οποίο επιμένει σε αυτά τα οποία έλεγε η τελευταία του έκθεση, δηλαδή ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να πιάσει επί πολλές δεκαετίες υψηλά πλεονάσματα, ότι δηλαδή ένας στόχος κοντά στο 1,5% είναι πιο ρεαλιστικός και ότι κατά τη γνώμη του Ταμείου δηλαδή, θα πρέπει να προσφερθεί στην Ελλάδα μια υψηλή αναδιάρθρωση χρέους. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις πάνω, ωστόσο το κλίμα μέσα στο Eurogroup φαίνεται ότι μάλλον δημιουργεί το συμπέρασμα ότι μπορεί, παρά το γεγονός ότι μάλλον θα είναι μακρά η νύχτα, ότι είναι πολύ πιθανό να έχουμε τελικά συμφωνία στο τέλος αυτής της νύχτας, μια συμφωνία η οποία θα περιλαμβάνει ίσως και κάποια συγκεκριμένα μέτρα για το χρέος. Αλλά δεν θα περιλαμβάνει ίσως μέτρα για τα πλεονάσματα. Αυτό δηλαδή το οποίο χωρίζει τις δύο πλευρές για το αν η χώρα μας θα πρέπει να στοχεύει σε υψηλά πλεονάσματα ή σε πιο χαμηλά. Αυτό το ζήτημα των πλεονασμάτων, λένε οι πληροφορίες, θα συζητηθεί πιθανότατα και πάλι το φθινόπωρο. Τώρα, για τη συμβιβαστική πρόταση του ESM, που εδώ νομίζω ότι εντοπίζεται και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, οι πληροφορίες πάνω που έχουν φτάσει σε εμάς λένε ότι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, σε συνεννόηση πάντα με την Κομισιόν, έχει ρίξει στο τραπέζι την εξής συμβιβαστική πρόταση. Πρώτον, να μετατρέψει τα δικά του δάνεια που έχει δώσει στη χώρα μας, τα οποία ανέρχονται σε περίπου 50 δισεκατομμύρια ευρώ, να τα μετατρέψει σε 30 ετούς διάρκειας, ενώ σήμερα που μιλάμε είναι κυρίως δεκαετή και 20ετή. Άρα να γίνει μια επιμήκυνση από 10 έως 20 χρόνια. Δεύτερον, ο ESM να αγοράσει τα δάνεια που χρωστάει η χώρα μας προς το Δέλτα Νιτάφ και προς τα κράτη-μέλη, 28 δις προς το Δέλτα Νιτάφ και 40 δις προς τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης, άθροισμα δηλαδή περίπου 70 δισεκατομμύρια ευρώ. 68 δις. Και εδώ πάνω να εξηγήσουμε αυτή η αγορά δύο πρακτικούς λόγους, δύο πρακτικά ωφέλη που θα έχει η χώρα μας. Καταρχάς, εάν αγοράσει πράγματι ο ESM αυτά τα 68 δισεκατομμύρια ευρώ, θα μπορέσει σε πρώτη φάση, εάν υπάρξει απόφαση, να τα επιμηκύνει. Ενώ σήμερα που μιλάμε, τα δάνεια προς το Δέλτα Νιτάφ και προς τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης δεν μπορούν να επιμηκυνθούν. Υπάρχει νομικό κόλλημα. Και το δεύτερο, βέβαια, έχει να κάνει με τα επιτόκια. Ο ESM, από τη στιγμή που δανείζεται με ένα επιτόκιο περίπου μισή μονάδα, για την ακρίβεια 0,46%. Ακριβώς. Θα μπορεί να δίνει στην χώρα μας, να δανείσει τη χώρα μας με ένα επιτόκιο όχι πάνω από 1%. Ενώ σε αντίθεση βέβαια με το Δέλτα Νιτάφ, το οποίο θυμίζουμε ότι τα δικά του δάνεια τα περισσότερα έχουν συναυθεί με επιτόκιο 3 έως 3,5%. Τώρα για το ρόλο του Μάριο Ντράγκη, να σου πω κλείνοντας, του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, εδώ λοιπόν θα φανεί εάν μετά το κλείσιμο της συμφωνίας, εάν μετά το κλείσιμο της αξιολόγησης και εάν μετά τις όποιες αποφάσεις ληφθούν για το χρέος, θα φανεί αν ο κύριος Ντράγκη είναι έτοιμος να κάνει την μεγάλη κίνηση, αυτό το οποίο περιμένει η Ελλάδα, δηλαδή πρώτον να επαναφέρει το waiver, την αξιολόγηση δηλαδή των ελληνικών ομολόγων, και δεύτερον να εντάξει τη χώρα μας στο QE, δηλαδή στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το οποίο στην ουσία καταρχάς προσφέρει εμέσως, βέβαια με έμεσο τρόπο, μια αυξημένη ρευστότητα προς την Ελλάδα. Θυμίζω ότι αυτό το πρόγραμμα τρέχει ήδη σχεδόν ένα χρόνο και έχει πάρει και παράταση για άλλον ένα χρόνο και ήδη οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης έχουν σημαντικά ωφέλη. Ιδιαίτερα σημαντικές οι πληροφορίες για το χρέος και τη συζήτηση περί αυτού. Να πάμε τώρα και στις Βρυξέλλες, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη το κρίσιμο Eurogroup. Εκεί βρίσκεται ο ανταποκριτής μας Γιώργος Ιριόπουλος και η απεσταλμένη της ΕΡΤ Ραλού Αλεξοπούλου. Να σας καλησπέρισω ξανά και τους δύο και να ξεκινήσουμε με την Ραλού. Να ξεκινήσουμε με τον Γιώργο Ιριόπουλο, λοιπόν. Ναι, Γιώργο. Αυτό το οποίο μαθαίνουμε. Ωραία. Καλησπέρα. Υπάρχει λοιπόν μια καθυστέρηση λόγω το ελληνικό της θέμα σύνδεσης, ήταν τρίτη ο λόγος είναι στον Γιώργο Ιριόπουλο, τον οποίο διακούμε λοιπόν. Αρκετά αργά. Uh,
Στο μεταξύ, είχαμε πολλές διαβουλεύσεις για τη σύνταξη του τελικού κειμένου που θα αφορά στην Ελλάδα. Μάλιστα, πόσο πληροφορούμε, αυτή την ώρα που μιλάμε, έχει διακοπεί η συνεδρία προκειμένου να συνταχθεί ένα νέο σχέδιο συμπερασμάτων. Μετά το κλίμα προσδοκίας συμφωνίας που απέδωσαν και οι δηλώσεις των προσερχόμενων πρωταγωνιστών στο σημερινό Eurogroup, η πιο ρεαλιστική προσέγγιση πάνω είναι η αναμονή μιας θετικής αποτίμησης για την πρόοδο που έχει γίνει από την ελληνική πλευρά στο πρόγραμμα, η αποδοχή ολοκλήρωσης της πρώτης αξιολόγησης και ένα πράσινο φως για την αποδέσμευση δανειακής δόσης ή δόσεων που θα φτάνουν τα 10,3 δισεκατομμύρια ευρώ με πρώτο μέρος εκταμίευσης μέσα στον Ιούνιο. Πιθανότερη εκδοχή πάντως είναι η σταδιακή αποδέσμευση του ποσού που θα συμφωνηθεί σε συνάρτηση με τις δανειακές ανάγκες και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Eurogroup θα εξουσιοδοτήσει το Euro Working Group να εξετάσει λεπτομερώς τη συμβατότητα των ψηφιστέντων από την Ελληνική Βουλή, εντοπίζοντας τα ακόμη ανοιχτά ζητήματα, αν υπάρχουν, με έμφαση στην απελευθέρωση της αγοράς των κόκκινων δανείων, τη συνταξιδοτική μεταρρύθμιση, τη σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ και τα προαπαιτούμενα σχετικά με το Ταμείο Ιδιωτικοποίησεων. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της αναδιάρθρωσης του χρέους, ακούσαμε τον Άγγι Αθανασόπουλο για τα σενάρια που συζητούνται. Η συζήτηση εστιάζεται πάνω στην πρόταση του ESM. Αναμένεται να έχουμε έναν οδικό χάρτη τόσο ως προς το βραχυπρόθεσμο, όσο και ως προς τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Τώρα, η δύσκολη εξίσωση της συμμετοχής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο ελληνικό πρόγραμμα παραμένει στο τραπέζι των Υπουργών Οικονομικών, χωρίς ωστόσο να αναμένουμε μια ξεκάθαρη εικόνα για τον τύπο της συμμετοχής του Ταμείου στη συνέχεια του προγράμματος, τουλάχιστον απόψε. Ταυτόχρονα, δεν διαφαίνεται και η απομάκρυνσή του, καθώς η πλειοψηφία των χωρών της Ευρωζώνης επιθυμεί τη συνέχεια της συνεργασίας με το Ταμείο. Ενώ από την πλευρά του Ταμείου δεν αναμένεται μια σαφέστερη εικόνα των προθέσεών του πριν από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Παρ' όλα αυτά, παρά τη δυσκολία και από τεχνικής και από πολιτικής άποψης, το κλίμα στη συνεδρίαση και η γενικότερη ατμόσφαιρα δεν αποπνέουν τοξικότητα, θα έλεγα. Υπάρχει ένα κλίμα κατανόησης, παρά τις διαφορές μακροπρόθεσμης προσέγγισης στο θέμα του χρέους από την πλευρά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Αυτή η γενική κατανόηση, που εκφράστηκε και από τις δηλώσεις των προσερχόμενων υπουργών και μελών της Κομισιόν, προκύπτει από την αναγνώριση ότι μετά τις πολλές θυσίες και μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να υπάρξει ένα πλαίσιο σταθεροποίησης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Με αυτόν τον προσανατολισμό πάνω, το Eurogroup αναμένεται να επισημάνει τον κομβικό ρόλο του Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων, στέκομαι ιδιαίτερα σε αυτό, και στη νομική διασφάλιση της ανεξαρτησίας των εμπειρογνωμόνων που θα συνεργαστούν με το Ταμείο. Εξάλλου, και στο χθεσινό Euro Working Group, το ζήτημα των περιουσιακών στοιχείων του ελληνικού δημοσίου που εκχωρήθηκαν στο Ταμείο ήταν από τα βασικά θέματα συζήτησης, με ορισμένες πλευρές να ασκούν κριτική αφενός για τα ποσοστά των εσόδων τα οποία δεσμεύονται να ανακατευθυνθούν προς το λεγόμενο κοινωνικό ταμείο και αφετέρου για τη λίστα των προς ιδιωτικοποίηση δημοσίων επιχειρήσεων. Σε κάθε περίπτωση, το Eurogroup αναμένεται να καταλήξει απόψε σε πολιτική συμφωνία επί της αρχής για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σε απόφαση για το ύψος της χρηματοδοτικής ενίσχυσης σε αυτή τη φάση, και επισημαίνω και πάλι, θα πρόκειται για ένα ποσό, αν οι πληροφορίες μας εφταθμούν, 10,3 δισεκατομμύρια ευρώ, σταδιακά όμως καταβαλλόμενο, και σε έναν οδικό χάρτη σχετικά με το χρέος, με μάλλον, επίτρεψέ μου, τεχνοκρατική προσέγγιση, αφού αρκετές χώρες και κυρίως η Γερμανία δεν θέλουν να πάρουν μια πιο καθοριστική απόφαση πριν από το 2018, κάτι που το επισήμανε και ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, προσερχόμενος σήμερα στο Συμβούλιο. Από την πλευρά του, ο Γερουν Ντάσεμπλουμ χαρακτήρισε απαραίτητη τη συμμετοχή του Ταμείου στο ελληνικό πρόγραμμα, καθώς, όπως είπε, έχει την τεχνογνωσία και εμπειρία για να τρέξει το πρόγραμμα, και αυτό αναμένεται πάνω να αποτυπωθεί και στα σημερινά συμπεράσματα. Πριν περάσουμε στη Ραλού Αλεξοπούλου, Γιώργο, μία ερώτηση μόνο. Αν υπάρχει κάποιο δείγμα για το πόση ώρα θα χρειαστεί ακόμα το Eurogroup για να φτάσει σε πέρας? Σύμφωνα με την εικόνα που έχουμε σε αυτή την ώρα, γύρω στις 10 με 10.30 τοπική ώρα, 11, 11.30 ώρα Ελλάδας. Μάλιστα. Κάπου εκεί λοιπόν θα πρέπει να αναμένουμε τη συνέντευξη τύπου από τους συμμετέχοντες υπουργούς οικονομικών. Να πάμε και στη Ραλού Αλεξοπούλου να δούμε τις δικές της πληροφορίες. Ραλού.
Εκείνο το οποίο μας τόνιζε αργά το απόγευμα σήμερα Έλληνας αξιωματούχος, δεδομένου ότι οι συνεδρίες του Eurogroup ήταν σε εξέλιξη, είναι ότι ναι μεν υπάρχουν εκκρεμότητες για να μπορέσει να κλείσει η πρώτη αξιολόγηση, όμως δεν θεωρούνται τόσο μεγάλη σημασία ώστε να μην κηρυχθεί από την πλευρά των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης ότι έχει ολοκληρωθεί η πρώτη αξιολόγηση του προγράμματος και να ανοίξει ο δρόμος για την εκταμείευση της δόσης. Όμως υπάρχουν και ζητήματα που σχετίζονται με το Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων, εκείνο το οποίο μας λέγανε το θέμα του ελληνικού αποτελεί ένα θέμα το οποίο έχει τεθεί από την πλευρά των θεσμών για το ζήτημα αυτό, ενώ στο θέμα του χρέους γενικότερα υπάρχουν οι διαφωνίες ανάμεσα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αλλά και τον κυρίως στη γερμανική πλευρά, τον Wolfgang Schäuble και τις διαφορετικές προσεγγίσεις τις οποίες ακούσαμε λίγο πριν από τον Γιώργο Συριόπουλο. Όμως σε κάθε περίπτωση το κλίμα το οποίο αποπνέεται τουλάχιστον από ελληνικής πλευράς είναι ότι κανένας από την ευρωπαϊκή πλευρά δεν θέλει να μείνει ανοιχτό το ελληνικό ζήτημα, δεδομένου ότι έχουμε το δημοψήφισμα στη Βρετανία τον Ιούνιο, αλλά ακόμα πιο σύντομα αυτές τις ημέρες, τις επόμενες ημέρες έχουμε τη συνεδρίαση των ηγετών των 7 ισχυρότερων κρατών του κόσμου στην Ιαπωνία. Είχαν υπάρξει και δημοσιεύματα τις προηγούμενες ημέρες ότι δεν επιθυμεί ούτε η Άγγελα Μέρκελ να βρεθεί στη σύνοδο αυτή των G7 με το θέμα της Ελλάδας να παραμένει σε εκκρεμότητα. Ενώ να πούμε και για το θέμα του Ταμείου Αλληλεγγύης, όπου υπήρχαν δημοσιεύματα για τις ενστάσεις των δανειστών για το θέμα αυτό. Εκείνο το οποίο μας τόνιζαν λοιπόν είναι ότι με βάση το πρόγραμμα που υπεγράφει το καλοκαίρι του 2015 προδίνεται η δυνατότητα όταν η χώρα μας επιτυγχάνει πρωτογενές πλεόνασμα, το 30% αυτού να πηγαίνει στο χρέος, το υπόλοιπο 30% για επενδύσεις και το 40% που απομένει ουσιαστικά για την στήριξη των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων. Ραλού Αλεξοπούλου και Γιώργο Συριόπουλε, θα σας ευχαριστήσω για το ρεπορτάζ. Δεν σας καληνυχτίζω. Η γραμμή μένει ανοιχτή με τις Βρυξέλλες και όσο